Είχαμε χθες ραγδαίες εξελίξεις. Άλλη μία σύλληψη, δύο χθες συνολικά. Ποινικά όλο αυτό, γιατί ένα πράγμα μας ενδιαφέρει. Να βγουν τα στοιχεία όλα στη δημοσιότητα. Θα τους δούμε αυτούς τους δύο συλληφθέντες τα στοιχεία, τους πιστεύετε? Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, βρισκόμαστε μπροστά σε μία πρωτόγνωρη, σε αυτό φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε όλοι, σε μία πρωτόγνωρη για τα δικά μας ποινικά χρονικά κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, είναι γεγονός ότι και ο δικαστικός κόσμος είναι, θα πω τη λέξη, σαστισμένος μπροστά στα γεγονότα αυτά και στις εξελίξεις που καθημερινά εμφανίζονται. Από την άλλη μεριά, πρέπει να πω ότι η πολιτεία έγκαιρα είχε θεσμοθετήσει και είχε νομοθετικά παρέμβει σε τρόπο ώστε με εξαιρετικά αυστηρό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα περιστατικά. Η πολιτεία δηλαδή βρέθηκε νομοθετικά κατοχυρωμένη απέναντι σε αυτά τα περιστατικά τα οποία είναι πράγματι πρωτόγνωρα. Έχω βεβαιότητα ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα... Και να καλημερίσουμε και τον κύριο Κρικέτο, για σας διακόπτω, τον Γενικό Γραμματέα των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλημέρα. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος, 213 πρόσωπα στον κατάλογο αυτό βρίσκονται. Βεβαίως, με διακριτή του κάθε ενός ευθύνη, να το πούμε αυτό προκαταβολικά. Δηλαδή, δεν μπορούν δηλαδή τα 213 πρόσωπα, όσο και αν ταυτοποιηθούν, όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν την ίδια κατηγορία, όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν την προβλεπόμενη από τον νόμο ποινή. Έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει στο επίπεδο της ανακριτικής διαδικασίας ένας σαφής προσδιορισμός μέχρι πού φτάνει και πού εξαντλείται η ευθύνη του καθενός. Το αν μπήκε εννοείται κάποιος και έκανε ένα κλικ στην αγγελία, αλλά δεν έκανε ραντεβού, το αν ακύρωσε το ραντεβού, προφανώς δεν θα έχει την ίδια αντιμετώπιση. Μπορεί να μπήκε στη διαδικασία του να επιδιώξει, ποινικά κολάσιμο βέβαια. Να επιδιώξει, μην γίνει κανένα λάθος, ευθύνη ποινική έχει το σύνολο των εμπλεκομένων προσώπων. Και τελεία. Τα 213. Τελεία. Ευθύνη ποινική έχει το σύνολο των εμπλεκομένων προσώπων. Από εκεί και μετά η συζήτηση, ο προβληματισμός είναι σε ποιο βαθμό είναι η ευθύνη του καθενός. Δηλαδή θα υπάρξει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα πρόσωπα που τελικά συνευρέθησαν ερωτικά με την ανήλικη, έτσι, και θα υπάρξει μια διάκριση στα πρόσωπα. Κακοποίησαν σεξουαλικά την ανήλικη, εγώ θα πω. Ναι, μα αυτό προβλέπει, αυτό ο ποινικός νόμος, αυτό ρυθμίζει. Κοιτάξτε να σας πω, ακούω τις τελευταίες μέρες και λέγονται πολλά για τον βιασμό, λέγονται πολλά για τη συνέβρεση την ερωτική. Να το ξεκαθαρίσουμε προκαταβολικά. Ο βιασμός με ανήλικο πλέον αντιμετωπίζει μία μόνη ποινή, αυτή της ισοβίου καθρίξεως. Είναι μία εξαιρετικά αυστηρή ποινή. Πρέπει να σας πω ότι η ποινή ισόβιας κάθειρξης, έτσι όπως έχει ρυθμιστεί, είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει στο δικαιωτικό της σύστημα τέτοια πρόβλεψη. Το λέγει ο κύριος Σιάρας εχθές εδώ αυτό. Έτσι. Το είπε ο Υπουργός χθες. Και δείχνει την απαξία της ελληνικής πολιτείας αυτές τις συμπεριφορές. Μια γρήγορη ερώτηση. Τα 213 ονόματα, γιατί εσείς βάλετε το νομικό πλαίσιο ότι θα υπάρχει διαχωρισμός, δεν το λέτε τυχαία. Γιατί όχι, δεν το λέω. Δεν το λέτε τυχαία. Λοιπόν, πρέπει να βγουν όμως στην επιφάνεια αυτά τα ονόματα κατά εσάς, να ξέρουμε τι γίνεται. Θα σας απαντήσω. Ανεξάρτητα, αν εγώ για παράδειγμα απάντησα μόνο κλικ πάνω στην ιστοσελίδα. Θα σας απαντήσω χωρίς περιστροφές. Ναι. Με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εάν έχω συμπεριφορά παραβατική εννοώ, που είναι στα πλαίσια της όποιας επαφής και της όποιας επιδίωξης με ανήλικο, ειδικά με τη 12χρονη, σαφώς ο νόμος προβλέπει δημοσιοποίηση των στοιχείων. Για να μην γίνει κανένα λάθος, γιατί έχουμε αρχίσει και ακούω παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ρυθμίζεται. Σε ποιες προϋποθέσεις και σε ποια αδικήματα, και τα αδικήματα για τα οποία μιλάμε εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, με διάταξη του εισαγγελέως, και εφόσον κρίνει ότι με αυτόν τον τρόπο προληπτικά θα αποθαρρύνει τους εμπλεκομένους να συνεχίσουν μια παρόμοια συμπεριφορά, ναι, νομιμοποιείται να δώσει τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Τελεία. Όπως έχει πράξει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και αυτό περιμένουμε και για τους άλλους δύο να βγουν τα στοιχεία τους στη φόρα. Τώρα, να πούμε καλημέρα και σε άλλη μια καλεσμένη μας για αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα.
Είναι από τη Βέρεια σύνδεσή μας η Νιώπα Θεοδώρα, κοινωνική λειτουργός στο Ίδρυμα Πρωτοβουλία για το Παιδί. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Θα πάμε πρώτα σε εσάς και μετά στον κύριο Κρικέτο ναι. Για να δούμε πώς θα πάει η έρευνα. Επειδή εσείς έχετε διαχειριστεί 39 συνολικά παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και μάλιστα, δεν θα πούμε πολλές λεπτομέρειες για να μην φωτογραφίζουμε το συμβάν, έχετε και περίπτωση όπου μητέρα συνελήφθη γιατί εξέδιδε το παιδί της. Και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά σε αυτά τα παιδιά και που ξέρουμε πόσο πολύ τα βοηθάτε. Ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση, αν μου επιτρέπετε πριν να πάρει το λόγο. Ναι, κύριε Μαντά. Έτσι, ιδιαίτερα επιβαρυντική η μητέρα περίσταση. Να εκδίδει το παιδί. Τροποποίηση του 2021, εάν το παιδί παρωθείται, πιέζεται, προτρέπεται από οικείο πρόσωπο και μάλιστα από ανέο, μητέρα, πατέρα, μεγαλύτερο αδελφό, αλλά κυρίως στους γονείς εστιάζει υπέρμετρα αυστηρή η ποινική μεταχείριση. Κυρία Θεοδώρα. Ναι, όπως είπατε έχουμε ασχοληθεί με 39 περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 3 από τις οποίες αφορούσαν και περιπτώσεις μαστροπίας. Αυτό που έχουμε να πούμε και παρατηρούμε καθημερινά από την καθημερινή μας επαφή με τα παιδιά, γιατί προσπαθούμε να ασχοληθούμε με αυτές τις περιπτώσεις σε πολλά επίπεδα και η παρέμβαση που χρειάζεται πρέπει να είναι συστηματική και πρέπει να αγγίζει την καθημερινότητα του παιδιού για να έχει μία ευκαιρία αυτό το παιδί να μπορέσει και να διαχειριστεί το πολύ πολύ σοβαρό τραύμα το οποίο έχει υποστεί. Η πιο συχνή ερώτηση που εμείς δεχόμαστε από τα παιδιά είναι γιατί αυτό συνέβη σε μένα. Και αν δεν υπάρξει αυτή η καθημερινή παρέμβαση, είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Και μάλιστα επειδή είναι μία περίοδος στην οποία εμείς πηγαίνουμε στα δικαστήρια συχνά ως οι μόνοι υπερασπιστές αυτών των παιδιών, πολύ συχνά ούτε οι γονείς δεν είναι με το μέρος τους. Πολλές φορές τα κατηγορούν για την κακοποίηση, ιδίως αν ο δράστης είναι ο σύντροφος της μητέρας. Τι και είναι μία διπλή προδοσία αυτή. Δηλαδή ο γονέας, ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την υποχρέωση της προστασίας σου, να στρέφεται εναντίον σου όταν κακοποιείσαι σεξουαλικά από κάποιο άτομο που κατά 95% είναι άτομο της στενής ή ευρύτερης οικογένειας. Για μένα πάντως αυτό είναι το ζήτημα και γι' αυτό ήθελα πολύ να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας σήμερα. Φροντίζετε τα κακοποιημένα παιδιά και στα δικαστήρια λέτε ότι πάτε μόνοι σας. Πάμε μόνοι μας και σχεδόν στο 100% των περιπτώσεων που έχουμε διαχειριστεί δεν υπάρχει δικηγόρος. Δεν υπάρχει συνήγορος για αυτά τα παιδιά. Άρα εδώ κύριε Μαντά υπάρχει κενό, μεγάλο υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό, καλά κάνουμε και το λέμε, καλά κάνουμε και το λέμε. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν φτάνει που έχουν κακοποιηθεί, δεν φτάνει που δεν έχουν οικογένεια να τα στηρίξει. Δεν έχουμε και νομική εκπροσώπηση στην περιπέτεια αυτή. Δεν έπρεπε πολύ να βάλει. Όμως, αν και είναι ευθύνη αποκλειστικά της πολιτείας, να σας το δώσω σαν είδηση, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε αποφασίσει ότι θεσμικά θα πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε να μην υπάρχουν πλέον φαινόμενα με μηδενική νομική εκπροσώπηση κακοποιημένων παιδιών. Αυτό που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα η πολιτεία, αισθάνομαι ότι με τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει για να λίγο τον κλάδο μου έτσι... Να το ανακοινώσετε άμεσα κύριε Μαντά, γιατί ήδη, εδώ δεν είναι κατάσταση ήδη αυτή. Ήδη σας δίνω είναι μια είδηση, πρώτη είδηση. Είδηση. Υπάρχει το κενό το επιβεβαιώνω. Πάλι καλά που το έχετε αντιληφθεί και εσείς ίδιοι. Είμαστε ήδη στην ανάληψη πρωτοβουλειών έτσι ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της μη εκπροσώπησης των κακοποιημένων παιδιών. Να ακούσουμε τον κύριο Κρικέτο, πώς πάνε οι έρευνες. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι επιτέλους μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Φιλοξενείται να ξέρω το νομικό τον κύριο Μαντά, ο οποίος πραγματικά έβαλε τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Να σταματήσουν κάποιοι να λένε δεξιά και αριστερά πράγματα τα οποία δεν ισχύουν είτε με την έρευνα είτε με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων. Πρέπει να ακούγονται τέτοιες φωνές, να βάζουν τα πράγματα σε θέση τους, να ενημερώνεται σωστά ο κόσμος. Τώρα, όσον αφορά τις έρευνες. Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία ερευνά αυτά τα περιστατικά και, αν μου επιτρέπετε, όχι σε αριθμούς επικοινωνίας είτε της τηλεόρασης. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Πρέπει να ερευνηθούν τα πάντα, ούτως ώστε όταν
γίνεται μια δικογραφία και θα προσταλεί στον κύριο Εισαγγελέα, ο οποίος θα έχει τον τελευταίο λόγο, να είναι, όπως λέμε στην δική μας τη γλώσσα, ο κύριος Μαντάς το ξέρει καλύτερα, δεμένοι. Να μην υπάρχουν. Μεγάλη υπόθεση. Λένε, κύριε Κρυγκέτο, ότι η εξέλιξη μιας δικαστικής υποθέσεως ενός σοβαρού αδικήματος κρίνεται, καθορίζεται από το πρώτο χρονικό διάστημα, από τις πρώτες μέρες, από την συλλογή του αποδεικτικού υλικού. Εκεί είναι η προσδοκία. Και το λέω αυτό γιατί δεν θα πρέπει να υπάρξουν ούτε λάθη, ούτε κάποιος ο οποίος να μην τελικά υπάρξει αυτή την υπόθεση και να ενοχοποιηθεί. Αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν την εμπλοκή του στο βαθμό που την έχουν, όπως το είπε πολύ σωστά ο κ. Μαντάς, να πάνε στη δικαιοσύνη, η οποία θα έχει τον τελευταίο λόγο. Άρα λοιπόν οι έρευνες γίνονται σωστά. Όσα λιγότερα λέμε δημόσια. Θα μάθουμε και τα 213 ονόματα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Θα μάθουμε και τα 213 ονόματα. Γιατί αυτό είπε ο κ. Μαντάς. Ότι πρέπει να τα μάθουμε όλοι. Ο κ. Μαντάς είπε το. Ακόμα και αυτούς τους δύο δηλαδή που ήρθαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Αυτό είπατε. Μισό λεπτό, κύριε Κρυγκέτο, για να το πούμε και στον κόσμο. Χθες ήρθαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση δύο άτομα τα οποία αφέθησαν προσωρινά. Ακόμα και για εκείνους θα πρέπει να μάθουμε τα στοιχεία τους. Γιατί το να μπαίνει σε τέτοιες ιστοσελίδες και να κάνει τέτοιες επαφές είναι ποινικά κολάσιμο. Πριν από λίγο ο κ. Μαντάς το είπε σωστά. Είπε αυτό που ισχύει σήμερα δια νόμου. Αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει τα ονόματα στη δημοσιότητα, εάν το κρίνει απαραίτητο, είναι μόνο ο κύριος εισαγγελέας. Καμία αστυνομία δεν μπορεί να δώσει ονόματα στη δημοσιότητα. Είναι αρτιστική αρμοδιότητα, ευθύνη προφανώς να το καθορίσει ο κύριος εισαγγελέας. Αν ο κύριος εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα, θα δοθούν. Εμείς λέμε ότι θα φωνάξετε και τους 213 στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στον 7ο που γίνονται οι έρευνες. Προφανώς για όσους προκύπτουν στοιχεία. Βεβαίως θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και όπως είπε ο Σολίος Στακίος Μαντάς, αυτά θα αξιολογηθούν αφού θα τα υποβάλουμε μέσω δικογραφίας στον αρμόδιο κύριο εισαγγελέα. Κοιτάξτε, σε μια χώρα δική όπως είναι η χώρα μας η Ελλάδα, είναι καθορισμένες οι ενέργειες της κάθε αρχής. Εμείς λοιπόν φτάνουμε μέχρι ένα σημείο, υποβάλλουμε τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος. Πραγματικά προχωρούν οι έρευνες. Κύριε Κρυγκέτο, για να κλείσουμε. Οι έρευνες προχωρούν δηλαδή άμεσα, μιλάμε άμεσα. Θα έχουμε συλλήψεις. Βεβαίως και προχωρούν άμεσα και το βλέπετε ότι υπάρχουν καθημερινές εξελίξεις. Απλώς ξαναλέω, οι έρευνες αστυνομίας δεν είναι για δημόσια κουβέντα. Μάλιστα. Γιατί έτσι δεν προστατεύουμε τη διαδικασία. Και ο κ. Μαντάς το ξέρει ότι είναι μυστικές αυτές οι έρευνες, οι προανάκτησες. Και το επιβεβαιώνω και με σεβασμό και στο τεκμήριο αθωότητας όλα αυτά τα προσέχουμε. Αλλά πραγματικά γίνεται δουλειά. Αυτή τη χρονική συγκυρία γίνεται δουλειά. Να δώσω ένα αισιόδοξο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις του 2021 στη Βουλή όταν ήρθαν και δημιούργησαν το εξαιρετικά αυστηρό αυτό θεσμικό πλαίσιο ψηφίστηκαν ομόφωνα, κυρία Σιαδήμα, κυρία είναι σημαντικό αυτό, ξέρετε. Έχετε σπάνιο τα κοινοβουλευτικά μας χρονικά, γιατί δείχνει μια συστράτευση. Είναι σημαντικό σε αυτό να συμφωνούν τα κόμματα. Και καλά το λέτε, βλέπουμε και να συμφωνούν. Κύριε Κρυγκέτο, τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε δει και το τμήμα της Ομόνοιας και αυτή την υπόθεση. Κύριε Κρυγκέτο, είναι δυνατόν στο τμήμα της Ομόνοιας να μην λειτουργούν οι κάμερες ασφαλείας, να έχουν καταγγελθεί αυτά τα τρομερά που φέρεται να έπαθε αυτή η κοπέλα 19 ετών και να υπάρχει ένα τμήμα μέσα στο κέντρο και να μην λειτουργούν οι κάμερες? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι ευθύνη των προϊσταμένων υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν διώξεις και για εκεί. Ακούστε με. Δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργούν οι κάμερες έτσι ώστε να έχουμε σαφή εικόνα το τι συνέβη. Αλλά εγώ δεν υπεκφεύγω, θα σας μιλήσω ευθέως. Αυτά είναι τραγικά γεγονότα. Και στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον ισχύουν και αποδειχθούν όλα αυτά, πάντα από την κρίση του κυρίου εισαγγελέως, δυστυχώς τρυπήσαμε τον πάτο του βαρελιού. Μάλιστα. Ψάχνουμε να βρούμε αν ισχύουν πάλι, λέω, τρύπα να κρυφτούμε. Πάντως θα πρέπει να γίνει μια ΕΔΕ και για μέσα στο τμήμα, γιατί δεν λειτουργούσαν οι κάμερες. Είχε αναφερθεί και δεν είχε ενδιαφερθεί κανείς. Θα πρέπει να μάθουμε τι γίνεται. Χρειάζεται αυτά τα γεγονότα, επαναλαμβάνω, εφόσον ευσταθούν, δεν μας δίνουν τιμή. Τα είπατε έξω από τα δόντια, κύριε. Πολύ ειλικρινά και πολύ. Με απόλυτη σαφήνεια στη δημόσια τοποθέτησή του και μπράβο. Να είστε καλά. Είναι χώροι που έρχεται ο κόσμος να βρει καταφύγιο, συμπαράσταση και βοήθεια. Αλλή μονό μας να πηγαίνουμε στα τμήματα. Έτσι. Να είστε καλά. Και μας κάνουν αυτά. Καλημέρα σε όλους.